παρέτεινα την παραμονή μου για 3 ακόμα ημέρες για να πραγματοποιήσω επαφές για θέματα της αρμοδιότητας του θεματικού μου πεδίου, κυρίως περιβάλλοντος, και για το βασικότερο θέμα το οποίο μας απασχολεί και προσωπικά εμένα υπό τη δεύτερη ιδιότητά μου ως Αντιπροέδρου του νέου Διαβαθμικού Περιφερειακού ΦΟΤΣΑ. Οι επαφές που έκανα ξεκίνησαν καταρχήν με τους συλλόγους περιοχής, το Βραχίωνα, κατοίκον του Καλαμακίου, να με ενημερώσω για την κατάσταση που επικρατεί τώρα στο Λίβα. Εν συνεχεία, βεβαίως, επισκέφθηκα και αυτό έγινε αμέσως την πρώτη μέρα, την Δευτέρα, και το Σκοπό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο νέος διαβαθμικός περιφερειακός ΦΟΤΣΑ, με την αποκατάσταση του χώρου, ο οποίος δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, όπως παρότι μη τεχνικός, εγώ όμως το διαπίστωσα. Και βέβαια, εν συνεχεία, με την περιοχή του Λίβα, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια ενδιάμεση διαχείριση. Και ως ονούπο, επίκειται και η εγκατάσταση του αναδόχου που έχει αναδειχθεί για την εγκατάσταση και δημιουργία πλέον της μονάδας επεξεργασίας των αποβλήτων, όπως προέκυψε από το διαγωνισμό. Αυτή τη στιγμή τα θέματα αυτά βρίσκονται υπό μελέτη από εμάς, από την κυρία Περιφερειάρχη ως Προέδρου ΕΜΟΥ, την κυρία Μοθωνέως Μέλους και των λοιπόν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως μας έχουν τεθεί. Θα εξεταστούν βέβαια στην πρώτη συνεδρίασή μας με την επίσημη ανάληψη των αρμοδιοτήτων μας, την οποία ουσιαστικά την προσδιορίζω μέσα στο μήνα Αύγουστο, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία με το ΓΕΜΗ και ΑΦΕΜΗ, το οποίο θα λάβει ο νέος διαβαθμικός ΦΟΤΣΑ. Είναι προτεραιότητά μας, είναι σημαντικά τα προβλήματα, όχι μόνο στην Ζάκυνθο αλλά και στα άλλα νησιά μας, ιδιαίτερα δε όμως στη Ζάκυνθο αλλά και της Κερκύρας, όπως θα το γνωρίζουν ήδη και οι τηλεθεατές σας, είναι θέματα άμεσης προτεραιότητάς μας. Άμεσης προτεραιότητας όχι μόνο στο πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε την υπόθεση και τη διαδικασία να τρέξουμε, θέματα πρωτίστως ασφαλείας τα οποία πρέπει να τεθούν. Άρα, η πρώτη μέρα ουσιαστικά το εξαντλήσαμε το ζήτημα αυτό. Επισκεπτώνει και το Δήμαρχο, λαμβάνοντας σχετική ενημέρωση από εκείνον αναφορικά με τη διαδικασία του άρθρου 93 του νέου νόμου, αναφορικά με την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα πρέπει να μας παραδοθούν ώστε να αναλάβουμε πλήρως αρμοδιότητες και έχοντας τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία περιέρχονται ως καθολική διάδοχη στο νέο διαβαθμιδικό ΦΟΤΣΑ. Η κατάσταση πιστεύω ότι βρίσκεται σε ένα καλό σημείο από πλευράς διαδικασίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός. Αντίστροφα, επειδή δυστυχώς έχει βαρυνθεί η περιβαλλοντική κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια εξαιτίας αυτών των αργοποριών, ο νέος διαβαθμιδικός ΦΟΤΣΑ έχει υποχρέωση να τρέξει γρήγορα τις διαδικασίες για να δοθεί επιτέλους μια οριστική λύση σε αυτό το φλέγον ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων και μάλιστα μέσα στα πλαίσια της ψήφισης του νέου ΕΣΔΑ, του Εθνικού δηλαδή Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων, ο οποίος σύμφωνα με τη συνάντηση που είχα το προηγούμενο Σάββατο στα Ιωάννινα με τον Γενικό Γραμματέα Απορριμμάτων που μας έκανε την παρουσίαση στις δύο περιφέρειες Ηπείρου και Ιωνίων Νήσων, θα ολοκληρωθεί ή τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου. Οπότε μετά θα έχουμε σε δεύτερη φάση και την προσαρμογή των ΠΕΣΔΑ, δηλαδή των περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης, σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό. Για να κλείσω αυτήν την ενημέρωση, θα ήθελα να τονίσω και σε μια έκκληση προς τους συμπολίτες, μάλλον σε όλους τους Ιόνιους, ότι ιδιαίτερο βάρος πέφτει σε εμάς. Για ποιο λόγο? Να ανταποκριθούμε στην ανακύκλωση. Να βοηθήσουμε οι ίδιοι τα νησιά μας, το περιβάλλον μας, τις ζωές μας, να διασφαλίσουμε τις επόμενες γενναίες. Άρα, σε όποιο πρόγραμμα θα προκύψει, ιδιαίτερα με ένταση στην ανακύκλωση, να το ακολουθήσουμε, ώστε να μειωθεί αυτή η εικόνα που ήδη, η κακή εικόνα που υπάρχει τώρα με τα σύμμικτα απορρίμματα τα οποία διαχειριζόμαστε και δημιουργούν τόσα πολλά προβλήματα.